γνωρίζουμε καλά ότι το να πετύχουμε τους στόχους μας δεν είναι ένα μονόπραχτο έργο. Είναι προϋπόθεση να δυναμώσει το σωματείο μας σε κάθε χώρο δουλειάς. Να ακούγεται η φωνή και η διεκδίκησή μας από εκατοντάδες νέα στόματα συναδέλφων. Προϋπόθεση είναι να βαθύνει και η κοινή μας συμπόρευσή μας με το Συνδικάτο Οικοδόμων. Προϋπόθεση όμως είναι επίσης να δυναμώσει η ενότητα με τους υπόλοιπους κλάδους, για να δυναμώσει η αντιπαράθεση συνολικά με την εργοδοσία, για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που μας έφεραν μέχρι εδώ και που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας. Συνεχίζουμε, προσπερνώντας τις συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, στο δρόμο της ταξικής ενότητας, στον κλάδο και συμπόρευσης, ειδικά στα μεγάλα εργοτάξια, ενάντια στην κοινή εργοδοσία με το Συνδικάτο και την Ομοσπονδία Οικοδόμων, που επίσης παλεύουν για την υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Τώρα είναι η ώρα του συντονισμού όλων των εργαζομένων και των σωματείων τους, της κοινής δράσης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων που καταδυναστεύουν τη ζωή μας. Συντονιζόμαστε με τον ταξικό πόλο στο εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, τις εκατοντάδες σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα που έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββατοκύριακου στο Γαλάτσι. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, κλιμακώνουμε τη σύγκρουσή μας με τους ομίλους και το κράτος τους, μέχρι τη συνολική ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής που γεννά κρίσεις, πολέμους, φτώχεια και εξαθλίωση για τους πολλούς. Οι ίδιοι που τρίβουν τα χέρια τους για την εμπλοκή της χώρας μας στη σφαγή που γίνεται στην περιοχή, στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και την αυριανή ευκαιρία για χρυσές business ανοικοδόμησης, είναι οι ίδιοι που μας μαυρίζουν τη ζωή μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό παλεύουμε για την απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, τους οποίους όλοι μας πληρώνουμε με αιματηρές οικονομικές συνέπειες και με κινδύνους που γεννούν το ενδεχόμενο μιας νέας γενικευμένης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, κλιμακώνοντας για τον νέο σταθμό της μάχης μας στις 20 του μήνα. Βαδίζουμε μπροστά με τις δικές μας ανάγκες, θα νικήσουμε. Καλή δύναμη!